Η κεραμική για μένα είναι έκφραση, εμπάθος, εν αγάπη για την κουλτούρα, τον πολιτισμό και ήταν ένας κύριος λόγος που ήθελα στο τέλος να ασχοληθώ με την κεραμική, η οποία είναι μια από τις πιο αρχαίγονες τέχνες της Κύπρου και ήταν ένας τρόπος για μένα να προάξω και τον πολιτισμό, ταυτόχρονα να το διατηρήσω. Γενικά στην κεραμική είναι έναν υλικό πάρα πολλά γίνω, απλά χώμα με νερό, το οποίο περιέχει πάρα πολλά υλικά. Ταυτόχρονα όμως είναι έναν υλικό που πλάθεται, κυρίως οι τεχνικές που χρησιμοποιώ είναι τεχνικές του χεριού. Ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο τροχός. Όμως σαν κεραμίστρια εκφράζει με περισσότερο το χέρι και αντλώ την έμπνευση μου μέσα από την αρχαία κεραμική της Κύπρου, βάζοντας έτσι σε πιο νεωτεριστικά στοιχεία μέσα. Η κεραμική ως επιτοπλίστων χρειάζεται σίγουρα για ένα φούρνο, γιατί το πρώτο στάδιο είναι το πλάσιμο του πυλού, η κατασκευή του αγκίου και στην πορεία το αγκίο ψήνεται δύο φορές για να μπορεί να μπει και το γυάλωμα και να τελειώσει σαν διαδικασία. Τα ωφέλη του να ασχολείσαι με την κεραμική είναι όπως και οποιοδήποτε άλλον είδος τέχνης, ενώ την μπορείς να εκφράζεις τα συναισθήματά σου. Οπότε αν οποιαδήποτε μηνύματα θέλω να περάσω, κατασκευαστικά για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί αφήνεται μετά να πόκεται στο θεατή το τι είναι να νιώσει. Και τούτο είναι μια άμεση επικοινωνία γενικά με την κοινωνία. Σίγουρα υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ της κοινωνίας, του θεατή, το τι συμβαίνει καθημερινά και περιβάλλει μας. Οπότε σίγουρα υπάρχουν διασυνδέσεις μέσω της δουλειάς μου. Γιατί κάτι που ίσως με επηρεάσει είτε κοινωνικά είτε πολιτικά, λόγος να δημιουργήσω κάτι που θέλει να ανοίξει ένα διάλογο, άμεσο διάλογο με το θεατή. Το πρώτο βήμα είναι να έρθεις σε επαφή με το υλικό. Γενικά για να ξεκινήσεις με την κεραμική και με οποιαδήποτε τέχνη πρέπει να γνωρίζεις τα υλικά σου. Άρα η πρώτη επαφή είναι να έρθεις σε επαφή με το υλικό, σιγά σιγά να ξεκινήσει να πειραματίζεται, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι να ακολουθήσει ίσως κάποια course, ακόμα και στο YouTube που πλέον είναι μια πλατφόρμα που πάρα πολλοί κόσμος μπορεί να μάθει. Θα έλεγα να ξεκινήσει να βλέπει τεχνικές, να διαβάζει βιβλία, άρθρα, να ακολουθά καλλιτέχνες, γιατί μόνο έτσι μπορείς να μάθεις και να εξελιχθείς. Είναι ένα συνεχές διάβασμα, το οποίο σίγουρα στην πορεία βοηθάς να εξελιχθείς και εσύ ο ίδιος σαν καλλιτέχνης. Η συμβουλή στους νέους, εγώ ξεκίνησα και εγώ σαν φοιτήτρια που τελειώσα το πανεπιστήμιο, ξεκίνησα χωρίς καθόλου budget, σιγά σιγά ανοίξα το εργαστήρι με δυσκολία αν έφτιανε το ενοικιό και τα έξοδα, αλλά είχα έναν όνειρο. Οπότε η συμβουλή στους νέους είναι να με σεπτωεί κάτι. Αν θέλεις να το κάνεις και αν πιστέψεις το όνειρο σου σιγά σιγά, βήμα-βήμα, είναι να γίνει. Και τούτο είναι ρομαντικό, είναι η πραγματικότητα. Θέλει θάρρος και τόλμη σίγουρα για να το κάνεις, γιατί είναι πολύ εύκολο να σταματήσεις και να ξεκινήσεις μια άλλη δουλειά, είτε γραφειακή, είτε κάτι που σου προσφέρει ένα security. Αλλά είναι για με το νόημα. Οπότε η συμβουλή μου στους νέους ήταν να ακολουθούν το όνειρό τους. Και αν είναι τόσο δυνατό και η θέληση τους είναι μεγάλη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχει.